τελέστηκε το πρωί στην Ιερά Μονή Κύκου χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δεύτερου στην παρουσία πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας και πλήθος κόσμου του ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο τέος Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου. Και δηλώνω αδύναμος να απαριθμίσω τις αρετές και να καταγράψω την κορυφαία και πολυσήμαντη συμβολή στους αγώνες και τις προσπάθειες του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία, για απόκουση των δόλιων ενεργειών υπονόμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι παρακαταθήκες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εξακολουθούν να αποτελούν φάρο και καθοδήγηση για τον κυπριακό λαό και την πολιτική ηγεσία. Η παρακαταθήκη από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, όπως την ζήσαμε τότε εκείνα τα τραγικά χρόνια, ήταν να παραμείνουμε πιστοί στον Θεό και στην Ελλάδα. Τιμούμε κυρίως τις παρακαταθήκες που έχει θέσει, που έχει αφήσει, την κληρονομιά που έχει αφήσει για αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Ακολούθησε τρισάγιος στον Ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου στους πρόποδες του Λόφου στο Θρονί και κατάθεση στεφάνων.